Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι, δεν ξέρω αν ακούγομαι από λόγω αίθουσας ή λόγω μικροφόνου. Αν δεν με ακούτε, με διακόπτετε. Δεν με πειράζει. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο με τα slides. Από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να πατάω δύο φορές. Ναι, όχι. Θέλει δύο φορές page down. Νομικός είμαι, παιδιά. Δεν ξέρω αν κάποιος πληροφορικάριος έχει κάποια άλλη ιδέα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε λοιπόν και από μένα. Το introduction το έκανε η Χριστίνα για το Send-up Your Startup, τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι σαν νεαρή δικηγόρος είδα και πριν γνωρίσω τη Χριστίνα ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά και αυτό δεν ήταν τυχαίο, γιατί πολύ απλά η αγορά τώρα ξεκινάει στις startups. Έτσι, νεαρή και εγώ δικηγόρος, ξεκίνησα να ασχολούμαι γιατί μου άρεσε η επιχείρηση γενικότερα σε πρώτη φάση στο επάγγελμά μου. Σε δεύτερη φάση, νεαρά άτομα τα οποία θέλανε να κάνουν κάτι καινούριο, ήταν μέρος του κοινωνικού κομματιού της δουλειάς, ότι να βοηθήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ένα κομμάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε μαζί για τα term sheets. Όπως είπε και η Χριστίνα, εγώ θα κάνω ένα γενικό overview και μετά ο Άντριου θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να μιλήσουμε για κάποια πολύ γενικά πράγματα, γιατί όπως είπε και η Χριστίνα, τα περισσότερα είναι διαπραγματεύσιμα. Μιλάμε για ιδιωτικά συμφωνητικά, αν τα βάλουμε σε όρους ελληνικούς, και τα οποία ανάλογα με το τι είναι διατεθειμένη η μία πλευρά να δώσει και η άλλη πλευρά να δεχτεί, καταλήγουμε και υπογράφουμε. Πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα. Τι είναι το term sheet? Αντίστοιχα, θα κάνω και εγώ την ίδια ερώτηση. Έχετε δει term sheet, έχετε υπογράψει κάποιοι από εσάς term sheet, έχετε κάποια εμπειρία? Ένας που είδα ξέρω ότι έχει υπογράψει, αλλά δεν σηκώνει χέρι. Κάπου είναι, εντάξει, ντρέπεται. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το term sheet? Το term sheet πολύ απλά είναι μία προσφορά από έναν επενδυτή σε έναν ιδρυτή μιας εταιρείας για συνεργασία. Ο επενδυτής θέλει να δώσει κάποια χρήματα υπό κάποιους όρους και ο ιδρυτής θέλει τα χρήματα και αντίστοιχα πρέπει να δεχτεί κάποιους όρους για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Είναι ένα προσύμφωνο. Ιδιωτικό συμφωνητικό προσύμφωνο. Τι εννοούμε όταν λέμε προσύμφωνο? Εννοούμε ότι θα επακολουθήσει η κύρια συμφωνία, η οποία είναι το καταστατικό, πάντα σε μιλάω τώρα σε ελληνικά δεδομένα, και αντίστοιχα, παραπλεύρως, ένα shareholders agreement για όποια κομμάτια δεν θέλουμε να έχουμε δημόσια. Συνοπτικά, θα αναφερθούμε σε offering terms, την προσφορά, την χρηματοοικονομική του, την οικονομική του επενδυτή, κάποιες προποθέσεις για τις οποίες τις οποίες πρέπει να πληρεί ο ιδρυτής για να μπορέσει να προχωρήσει σε επίπεδο καταστατικού και shareholders agreement το προσύμφωνο αυτό, το term sheet, κλάσεις μετοχών, προτεραιότητα στην ρευστοποίηση, το liquidation preference, το οποίο αναφέρθηκε. Να με συγχωρείτε λίγο για τη μετάφραση, προσπαθώ για αυτούς που δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι, χρησιμοποιώ παραπλήσιους όρους στα ελληνικά, τα δικαιώματα των επενδυτών που ζητάνε κυρίως στη διοίκηση, preemptive rights, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι δικαιώματα προτίμησης, υποχρεώσεις που θέλουν οι επενδυτές να έχουν οι ιδρυτές και κάποια άλλα θέματα σχετικά. Ξεκινάμε λοιπόν με τους όρους της προσφοράς. Στην προσφορά αναφέρεται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Αναφέρεται το ποσό το οποίο είναι διατεθειμένοι να δώσουν και αναφέρεται τι είναι διατεθειμένοι να πάρουν από αυτό το ποσό. Πόσο δηλαδή ποσοστό θέλουν να πάρουν από την εταιρεία των ιδρυτών. Αυτό βοηθάει στο να υπολογιστεί σύμφωνα με το pre-money valuation, δηλαδή πόσο η εταιρεία μας την έχουν αξιολογήσει πριν να βάλουν τα χρήματα. Αυτή η προσφορά μας έχουν δώσει πόσο χρονικό διάστημα ισχύει. Ισχύει για ένα χρόνο? Όχι βέβαια. Ισχύει για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο και αυτό είναι συζητήσιμο. 2 μήνες, 45 μέρες. Είναι κάτι το οποίο το ζητάνε για να μπορέσετε και οι δύο να γίνετε disengaged σε περίπτωση που δεν προχωρήσει για τους οποιοσδήποτε λόγους. Πολύ κλασική περίπτωση είναι το share option pool. Δεν ρωτάω αν ξέρετε, γιατί εδώ δεν μου είπατε για τα term sheets. Ντρέπεστε όσοι ξέρετε. Το share option pool το ζητάνε από πριν οι επενδυτές για να μπορέσουν
να μην γίνουν diluted. Δηλαδή, εάν πάρουν π.χ. 10% για 100.000 από μία εταιρεία, σημαίνει ότι θα έχουν 10% μετοχές και το υπόλοιπο 90% θα το έχουν οι ιδρυτές. Εάν προσθέσουμε και share option pool, δηλαδή ένα κομμάτι μετοχών το οποίο θα διατεθεί σε υπαλλήλους, σε κάποια στιγμή, όταν ένας υπάλληλος δουλεύει με πάρα πολύ ζήλο, ειδικά σε startups, θέλουμε να του δώσουμε ένα incentive, ότι πέραν του βασικού σου μισθού θα παίρνεις και κάποιες μετοχές. Λοιπόν, αυτές οι μετοχές θα δοθούν είτε από κάποιον investor, είναι καθαρά θέμα συμφωνίας, είτε από κάποιον ιδρυτή. Σε κάποιον ανήκουν και πρέπει να γίνει μεταφορά. Όταν συμφωνούμε σε ένα συγκεκριμένο share option pool, δεν πρέπει να αφαιρεθεί από κάποιον συγκεκριμένο, γιατί είναι προκαθορισμένο το pool από το οποίο θα τραβήξουμε αυτές τις μετοχές. Με αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής γλιτώνει οποιοδήποτε dilution, οποιαδήποτε δηλαδή μείωση του ποσοστού που έχει εξασφαλίσει με τα χρήματα που έχει δώσει. Τώρα, το anti-dilution είναι ακριβώς αυτό. Εάν και κατά πόσο είναι διατεθειμένος να χάσει κάποιο ποσοστό με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ή όχι. Μερικοί δέχονται να χάνουν, μερικοί άλλοι δεν βάζουν όρους συγκεκριμένα για να μην μειωθεί το ποσοστό τους. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις τώρα που πρέπει να τηρήσει ένας ιδρυτής, η εταιρεία κάποιου ιδρυτή, αν ήδη υπάρχει, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του καταστατικού, της υπογραφής του καταστατικού και του shareholders agreement. Είναι ένα απλό due diligence, απλό, ανάλογα με το αν η εταιρεία υπάρχει χρόνια ή αν δεν υπάρχει. Due diligence, δηλαδή ο νομικός και ο λογιστικός έλεγχος της εταιρείας. Εάν όλα πάνε καλά, συνεχίζουμε. Εάν βρεθεί κάτι, ή το φτιάχνουμε, ή μπορεί να βαγίσει η συμφωνία. Πλέον, τα τελευταία χρόνια, έχουμε και το anti-money laundering. Εάν δηλαδή βρούμε ότι δεν συνάδει με τις διατάξεις περί ξεπλήματος χρήματος, επίσης δεν προχωράμε. Προϋπόθεση, επίσης, τα τελευταία χρόνια είναι να μεταβιβάζεται οποιαδήποτε διανοητική ιδιοκτησία παράγει η εταιρεία. Και όταν λέω παράγει η εταιρεία, οι εταιρείες δεν παράγουν διανοητική ιδιοκτησία, οι υπάλληλοι τις παράγουν. Και για να εξασφαλίσουμε ότι ακριβώς τα φυσικά αυτά πρόσωπα που παράγουν διανοητική ιδιοκτησία μεταφέρεται στην εταιρεία, μας βάζουν οι επενδυτές αυτόν τον όρο να μεταβιβάζεται στις συμβάσεις εργασίας τους με όρο από τους υπαλλήλους στην εταιρεία, οποιαδήποτε νέα παραγωγή διανοητικής ιδιοκτησίας. Όχι, εντάξει, πατέντα υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, ανάλογα με το τι ασχολείται και τι είναι σημαντικό για την εταιρεία. Αλλά συνήθως κάνουμε overall. Όπως όλες τις συμβάσεις πλέον, πληροφορικές τουλάχιστον, λένε ότι κατά τη διάρκεια που ο εργαζόμενος δουλεύει στην εταιρεία, ναι, ό,τι παράγει, ανήκει στην εταιρεία. Κυρίως μιλάμε για κώδικα, παραδείγματος χάρη. Αφού μιλάμε για τεχνολογία, π.χ. ο κώδικας, υπάρχει συγκεκριμένο κειμενάκι που χρησιμοποιούμε. Ναι. Τώρα, αν υπάρχει και πατέντα, π.χ. αν είναι φαρμακευτικές, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, γιατί έχει να κάνει και με πανεπιστημιακά ερευνητικά. Αν θέλετε, το συζητήσουμε πιο μετά. Νομίζω δεν σας ενδιαφέρουν οι φαρμακευτικές. Ναι. Επειδή, οπότε, αν κατάλαβα σωστά, πρόκειται για προσύμφωνο. Που σημαίνει ότι η εταιρεία, ναι, να μην έχει συστηθεί ακόμα. Πολύ σωστά. Σωστό. Οπότε και το contribution, η εισφορά του καθενός, ναι, να είναι μέρος πνευματικής ιδιοκτησίας. Σωστό. Η εταιρεία δεν υπάρχει ακόμη. Σωστό. Και συμβάλλει. Έτσι. Και αυτά αυτόματα θεωρούνται ότι θα περάσουν εταιρεία εφόσον. Βέβαια. Διότι ο επενδυτής δεν επενδύει σε εσάς σαν φυσικό πρόσωπο. Επενδύει σε μια εταιρεία και θέλει, εάν εσείς φύγετε, η ιδιοκτησία αυτή να παραμείνει στην εταιρεία. Επίσης, αν ο καθένας βάλει λοιπόν το πνευματικό του στοιχείο, δεν προχωρεί η εταιρεία. Συνεπώς, ή δεν συσταθεί, ή συσταθεί και σύντομα διαλυθεί. Τι γίνεται με αυτή την. Τι συμβαίνει. Ναι, τη συμμετοχή του καθενός στην πνευματική, αν το θέλετε. Αυτό είναι ανάλογα με το τι θα έχετε συμφωνήσει από πριν. Διότι αν μπείτε στη διαδικασία να έχετε ήδη συστήσει την εταιρεία σας, σημαίνει ότι έχετε προχωρήσει. Δεν είστε σε αυτό το προσύμφωνο. Έτσι. Έχετε υπογράψει και κάποιους όρους οι οποίοι δεν είναι τόσο απλοί. Είναι πολύ πιο περίπλοκοι και βαθαίνουμε πάρα πολύ. Το πιο πιθανό από αυτά που γνωρίζω είναι το κακό σας όνομα στην αγορά. Και υπάρχουν και κάποιες εγγυήσεις τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν εναντίον σας, τις οποίες θα έχετε ήδη δώσει. Δεν είναι, οι επενδυτές συνήθως δεν είναι τράπεζες. Δεν λειτουργούν σαν τράπεζες που θα έρθουν να κάνουν κατάσχεση στα κινητά σας.
Έτσι. Και δεν λειτουργούν, λέμε συνήθως τράπεζες και οι ασφαλιστικές πάνε πακέτο. Υπάρχει ένα άλλο είδος understanding μεταξύ επενδυτών και... Mm-hmm. Θες να συμπληρώσω κάτι? Να συμπληρώσω κάτι για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για τον επενδυτή η πνευματική ευθυσία. Μου έχει τύχει να έχω εταιρείες που είναι κάπου στην Ευρώπη αρχικά συστημένες και να θέλουν να πάνε Αμερική. Και ο επενδυτής να βάλει ως όρο, καλά εννοείται και την σύσταση εταιρείας στην Αμερική, αν είναι φυσικά Αμερικάνος, αλλά και το να μεταφερθεί η πνευματική ιδιοκτησία από την κυπριακή ή πολωνέζικη εταιρεία στην Αμερικάνικη. Οπότε δίνουν πάρα πολύ βάση οι επενδυτές. Αυτό είναι σαν requirement για να επενδύσουν. Ναι, αλλά η ερώτηση πέρα λένε ότι έφτιαξε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Και λες που προγραμμάμε φανταστικό θα κάνουμε εταιρεία. Και φέρνει το πρόγραμμα μαζί σου στην καινούργια εταιρεία και μετά η εταιρεία χρεοκοπεί. Τα properties αυτού του προγράμματος, του software, ξέρω. Δεν υπάρχει πατέντα για να πούμε ότι είναι κάτι. Ναι. Και τα οποία γίνανε γνωστά, έχουν διατεθεί για την εταιρεία ήδη. Άρα, ρωτάτε για τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί, αυτό ρωτάτε. Εάν επιστρέφονται πίσω. Γιατί εγώ κατάλαβα, εάν θα σας κυνηγήσει κάποιος ότι δεν έχετε πετύχει το στόχο από τα χρήματα που έχετε πάρει. Λάθος κατάλαβα. Για να πάει στους επενδυτές. Το θέμα όμως είναι αν έχει market value ή όχι. Αν είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί και να το πάρουν τι αξία έχει. Και εσείς μπορείτε να το ξαναγράψετε. Αν είναι όμως κάτι το οποίο έχει market value, μπορεί να το πουλήσουν και να πάρουν ένα άλλο χρήματο του πίσω. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να σκεφτείτε έναν αλγόριθμο, κάτι, ξέρετε. Αυτό πρέπει να, εφόσον γινόμαστε μια ομάδα. Αρχίζουμε να εργαζόμαστε, ο καθένας βάζει το κομμάτι του μέσα. Το οποίο γίνεται γνωστό από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή, προσπαθεί να κρύβεται κάποιος, προσπαθεί να συμμετέχει, να ανοίγεται. Δεν προχωράει η εταιρεία κάποια στιγμή, ας πούμε. Τι γίνεται αυτό το κομμάτι, απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσουν οι άλλοι, ας πούμε, θεωρείτε ότι είναι κάτι που. Ναι, δεν θεωρείται ότι είναι κτήμα των υπαλλήλων. Όποιος υπάλληλος φεύγει, δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει. Και το υπογράφει αυτό εκτός από την μεταβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, υπογράφει και ότι δεν μπορεί να κάνει compete. Να ανταγωνιστεί. Αλλά δεν έχουμε ακόμη υπαλλήλους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι. Οι ιδρυτές. Βεβαίως. Οι ιδρυτές επίσης ζητάνε οι επενδυτές στις πλήστες των περιπτώσεων να μην με το που δεν πάει κάτι καλά ή με το που απολυθείτε, φύγετε, οτιδήποτε, δεν έχετε δικαίωμα για τα επόμενα κάποια χρόνια να κάνετε κάτι αντίστοιχο ανταγωνιστικό της εταιρείας που κάνατε. Δηλαδή, μπορεί να μην σας ζητάνε το σπίτι σας για να πάρουν πίσω χρήματα, αλλά προσπαθούν να σας δεσμεύσουν με όλους αυτούς τους τρόπους. Ούτε παρόμοιο, μια και το. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε και οι υπόλοιποι. Παρόμοιος όρος είναι ότι δεν επιτρέπεται, αν εσείς φύγετε από την εταιρεία, να πάρετε κάποιον άλλο co-founder και να κάνετε κάτι άλλο δικό σας. Θεωρείται ότι για κάποια χρόνια οφείλει ο ιδρυτής να σεβαστεί την εταιρεία που είχε συσταθεί 2 χρόνια πριν, 1 χρόνο πριν. Λοιπόν, μετά έχουμε τα guarantees, αυτά που μόλις ήδη έχουμε πει. Οι επενδυτές συνήθως ζητάνε τα έξοδα του term sheet να τα πληρώσει η εταιρεία αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης ή πολλές φορές ο καθένας πληρώνει τα δικά του, η κάθε πλευρά τα δικά της, δηλαδή ο ιδρυτής τα δικά του και οι επενδυτές τα δικά τους. Για τις κλάσεις μετοχών θα μιλήσει εις βάθος ο Άντριου, αλλά σε πρώτη φάση αυτό που έχουμε να καθαρίσουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών μετοχές και η διαφορά τους έχει να κάνει με τα δικαιώματα που δίνει η κάθε μετοχή στον ιδιοκτήτη της. Έχουμε τις απλές μετοχές, παραδείγματος χάρη, και τις preferred ή αλλιώς με τις προνομιούχες, πάλι με τα δεδομένα τα ελληνικά. Κυρίως μιλάω από ΑΕ εμπειρία, πλέον με τη ΣΥ και μπορούμε να τους προσδώσουμε πολλές ιδιότητες, χωρίς να είναι οι προνομιούχες με τον τίτλο που είχαν οι μετοχές της ΑΕ. Αυτό που ζητάνε και διαπραγματεύονται οι επενδυτές είναι τι δικαιώματα θα έχουν αυτή η ειδική κλάση μετοχών που ζητάνε. Και το άλλο που ζητάνε είναι, ανά πάσα στιγμή, να μπορούν να αλλάξουν αυτή τη δική τους κλάση μετοχών και να την κάνουν απλή. Δηλαδή να έχουν τις ίδιες μετοχές που έχουν και οι ιδρυτές. Περισσότερες λεπτομέρειες, είπαμε, θα ακούσετε με τον Άντριο. Τώρα έχουμε το liquidation preference, το οποίο ήδη στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Τι είναι το liquidation preference? Σε περιπτώσεις που η εταιρεία πωλείται ολόκληρη, είτε πωλείται το 51%, άρα αλλάζει η χέρια ο έλεγχος της εταιρείας, λυθεί σε κάτι
λίγο, σε κάτι πιο δυσάρεστο. Λυθεί, πτωχεύσει, είναι σε διαδικασία καθάρισης. Τι συμβαίνουν τα χρήματα του επενδυτή? Αυτό σημαίνει αμέσως μπαίνουμε σε μία ρευστοποίηση της εταιρείας. Ο επενδυτής, στόχο του έχει την αποεπένδυση. Άρα θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματα που έχει δώσει, συν κάτι, είτε είναι τόκος, είτε είναι κέρδος, όπως θέλει ο καθένας το λέει, να το πάρει πίσω. Άρα ζητάει προτεραιότητα σε οποιοδήποτε συμβάν ρευστοποίησης, να έχει δικαίωμα να πάρει το ποσό που έχει βάλει, συν από εκεί πέρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και πάλι μπορεί να ζητήσει, όπως και στο convertible, να πάρει δύο φορές τα χρήματα του πρώτος, τρεις φορές τα χρήματα του πρώτος και ό,τι περισσέψει να το μοιραστούν όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι αναλογικά μεταξύ τους. Τα δικαιώματα που ζητάνε οι επενδυτές στη διοίκηση, όπως είπαμε, είναι το πιο κοινό να έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο σαν διαχειριστή ή σαν μέλος σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο. Εννοείται τα δικαιώματα πληροφόρησης, τα οποία ούτως ή άλλως τα έχουν όλοι, αλλά δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας. Και επίσης, άλλος όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά είναι για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις να χρειαζόμαστε την συνένεση του ιδρυτή, τη συνένεση του επενδυτή. Πολύ κοινή περίπτωση είναι για την απόδοση μερισμάτων. Ο επενδυτής προσπαθεί να ελέγξει τον διαχειριστή ή το ΔΣ της εταιρείας, λέγοντάς του ότι θέλω να ρωτήσεις και εμένα εάν αποφασίσεις να αποδώσεις μερίσματα. Ενώ τυπικά μπορεί να έχει το δικαίωμα μόνος του κάποιος διαχειριστής να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, του ζητάει επιπλέον την έγκριση τη δική του. Και πάλι όλοι αυτοί οι όροι είναι θέμα τι θα ζητήσει, πού θα θέλει να έχει τον έλεγχο ο επενδυτής. Τώρα πάμε στα preemptive rights, δικαιώματα προτίμησης. Το πιο απλό και σύνηθες είναι όταν μια εταιρεία πάει καλά, παίρνουμε το θετικό σενάριο, και προχωράει στον επόμενο γύρο επένδυσης. Πρέπει πρώτα να ρωτήσει, υποχρεούται να ρωτήσει, σύμφωνα με τα λεγόμενα, με τις απαιτήσεις των επενδυτών, εάν οι επενδυτές οι οποίοι είναι ήδη στην εταιρεία μέσα και έχουν ήδη κάποια κεφάλαια και κάποιο ποσοστό, εάν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό τον επόμενο γύρο. Μπορεί, αν η εταιρεία είναι τόσο promising, να θέλουν να αναλάβουν όλο τον επόμενο γύρο, να μην επιτρέψουν σε νέους επενδυτές να συμμετάσχουν. Μερικοί μπορεί να αρνηθούν. Και εδώ είναι η μετάφραση του right of first refusal. Στη συνέχεια, άλλα τυπικά είναι το tag along και το drag along. Το drag along έχει να κάνει με το δικαίωμα, όχι, την υποχρέωση, να υποχρεώσουν είτε τη μειοψηφία οι επενδυτές, είτε αν η ίδια είναι η μειοψηφία, όλους τους υπόλοιπους, εάν βρουν ίδιοι κάποιον επενδυτή να πουλήσουν ολόκληρη την εταιρεία, να υποχρεώσουν και αυτόν τον οποίο δεν συμφωνεί ή δεν έχει βρει αυτό τον επενδυτή να πουλήσει με τους ίδιους όρους. Το καταλάβαμε αυτό, γιατί ίσως είναι λίγο πολύπλοκο. Πώς μπορεί να είναι η μειοψηφία? Πώς μπορεί να είναι? Με συμφωνία. Με συμφωνία. Αλλά αυτό είναι και ιδιωτικό συμφωνητικό στην Ελλάδα για τα ελληνικά δεδομένα. Εάν μας το απαγορεύει η νομοθεσία, το κάνουμε με ιδιωτικό συμφωνητικό. Γιατί κυρίως οι εταιρείες στην Ελλάδα λειτουργούν με πλειοψηφία. Αυτό είναι το drag along, ναι. Άρα το drag along είναι σε περίπτωση που κάποιος από τους επενδυτές, εάν μας το ζητάει οι επενδυτές, έτσι, γιατί μιλάμε για το τι μας ζητάνε σαν ιδρυτές ή επενδυτές. Μας ζητήσει ότι θέλω το drag along right, σημαίνει ότι σε περίπτωση που αυτός ο επενδυτής βρει να πουλήσει την εταιρεία, βρει αγοραστή, θα μας υποχρεώσει και εμάς να πουλήσουμε μαζί του. Πάμε τώρα να δούμε το tag along. Ναι. Ναι. Το δικαίωμα να ανεχτώ, έτσι και αλλιώς δεν είχα το δικαίωμα να ανεχτώ. Υπάρχει υποχρέωση επένδυσης? Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση. Είναι, απλά χρησιμοποιείται, το αντίστοιχο ελληνικό είναι δικαίωμα προτίμησης. Εδώ στον αγγλικό ρόλο το χρησιμοποιούν ανάποδα, δηλαδή το δικαίωμα να αρνηθώ. Πρέπει πρώτα να σε ρωτήσει κάποιος για να αρνηθείς. Ουσιαστικά είναι το δικαίωμα προτίμησης, άρα αντί εγώ να πάω να βρω τον τρίτο ο οποίος θέλει να επενδύσει στην εταιρεία, οφείλω σύμφωνα με αυτό το συμφωνητικό να αποτεθώ πρώτα στον ήδη υπάρχουν επενδυτή μου και shareholder. Υπάρχει κάποιο είδους veto right για κάποιον
προγράμματα επενδυτή. Εάν κάποιος το θέλει, μπορεί να μπει. Δεν είναι fixed, είπαμε αυτά. Είναι, εάν κάποιος έχει, τα έχει σπάσει με κάποιο συγκεκριμένο επενδυτή και δεν θέλει να μπει, μπορεί να το συμπεριλάβει στο, σε αυτό το agreement. Ή απλά λέω ότι είμαι στην αγορά και ψάχνω για... Δηλαδή πρέπει να είναι πιο γενικό ή πιο συγκεκριμένο αυτό το εργάμιση. Ξαναπες μου, έχουμε βρει καινούριο επενδυτή. Ναι. Ένα συγκεκριμένο term. Έχουμε μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον καινούριο επενδυτή. Έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία, ναι. Αλλά οπότε είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή τη διαπραγμάτευση πάμε και κάνουμε expose στον παλιό επενδυτή ή είναι κάτι πιο γενικό. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε από τη στιγμή που με τον πρώτο μας επενδυτή έχουμε δεσμευτεί είναι ότι χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα και μαζεύουμε αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε. Εάν πει ναι, ναι, εάν πει ναι, γιατί πρέπει να γνωστοποιούμε στον επενδυτή μας, διότι έχει ήδη κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Ένας επενδυτής έχει 10% και για να μπει ο καινούριος, κάνουμε αύξηση, θα μειωθεί το δικό του ποσοστό. Έτσι, εάν ο επενδυτής αγαπάει τόσο πολύ την εταιρεία μας και δεν θέλει με τίποτα να μειωθεί το ποσοστό του, πρέπει να ξέρει ποιοι άλλοι θα συμμετάσχουν. Γιατί μπορεί να θέλει να πάρει όλο το ποσοστό της εταιρείας, ώστε να αυξήσει και το δικό του. Όχι μόνο να διατηρήσει το δικό του, αλλά να το αυξήσει. Και αν αυτό γίνει. Τα terms. Εάν έχουμε καινούριους, βεβαίως. Αν έχουμε καινούριους επενδυτές. Ναι. Εάν συμφωνούν οι παλιοί, πάντα αυτό. Αν έχουμε τη συνένεση όλων, δεν έχουμε κανένα θέμα. Το θέμα μας προκύπτει όταν οι παλιοί δεν συνενούν με κάτι καινούριο που θέλουμε να κάνουμε, ανάλογα με το τι έχουμε συμφωνήσει στα ποσοστά μας, δηλαδή στο majority. Εάν χρειαζόμαστε 50+ για να περάσουμε μία αλλαγή σε καταστατικό και σε shareholders agreement και έχουμε το 50+, καλώς. Εάν χρειαζόμαστε 75 και κάποιος δεν συμφωνεί, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, είναι σημαντικό, θέλω να καταλήξω στο ότι είναι σημαντική η αρχική συμφωνία. Γιατί οι επόμενοι, αν έχουν παράπονα και δεν μας το επιτρέπει η παλιά μας συμφωνία, μπορεί να έχουμε νομικό κόλλημα στο να περάσουμε νέους όρους. Όχι, απλά λέω, ψάχνω για ένα νέο επενδυτή, ναι. Που το επιτόκιο δεν θα είναι 5% πλέον, θα είναι 3. Θες να μπεις, να μου δώσεις άλλα 10 εκατομμύρια, αλλά όχι με το 5 που έχω από την αρχή μας συμφωνία, με το 3 που είναι τις νέες συμφωνίες για αυτά τα 10 εκατομμύρια. Σε νέο γύρο επένδυσης. Επιτόκιο, γιατί πληρώνεις ένα επιτόκιο εδώ, δεν είναι τζαμπά. Απλά είναι δάνειο με τράπεζα. Δεν πληρώνεις ακριβώς επιτόκιο. Εάν σε υποχρεώσουν να δώσεις π.χ. το 1,5 πίσω, εάν σε υποχρεώνουν να πάρεις 1,5 φορές τα χρήματα που έχουν δώσει, ας πούμε ότι το 0,5 είναι επιτόκιο. Αλλά δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Πρέπει να έχουν κάποιο κέρδος. Είναι επένδυση. Δεν είναι επιδότηση. Μια επένδυση, αλλά δεν θα σου δώσω 1,5, θα σου δώσω 1,1. Στον επόμενο επενδυτή. Στον ίδιο επενδυτή. Εάν και εφόσον το θέλει και συμφωνήσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντα, εάν συμφωνούν τα δύο μέρη, τα κάνουν όλα λαμπόγελο. Όταν δεν συμφωνούν, έχουμε το πρόβλημα. Ναι. Εάν έχουμε πάρει το refusal όλων των υπολείπων, δημιουργείται νέο. Ναι. Μπερδευτήκανε με convertible. Εσείς καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για convertible τώρα. Α. Ωραία. Και χρειάζομαι κάποια δύο λεπτά. Και το πρώτο συμφωνητικό έλεγε ότι πριν πας σε νέο επενδυτή, να έρθεις σε μένα να με ρωτήσεις. Mm-hmm. Αν θες να μπεις, να βάλεις κάποια έξτρα λεφτά. Αλλά θέλω να αλλάξω τους όρους. Μπορώ να πω στον πρώτο επενδυτή ότι θέλω να μου δώσει 40 εκατομμύρια γιατί είσαι ο πρώτος και έχεις το δικαίωμα. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω αυτούς τους όρους. Θέλω κάποιους καινούργιους όρους που είναι καλύτεροι για μένα και την εταιρεία. Ό,τι θέλουμε λέμε, εάν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του επενδυτή μας. Εάν δεν συμφωνεί, προσέχουμε τι συμφωνούμε και τι υπογράφουμε στο καταστατικό και στο shareholders agreement. Γιατί μπορεί π.χ. ένας επενδυτής να είναι τόσο δυναμικός στο συγκεκριμένο θέμα και να μας βάλει βέτο. Δηλαδή να σου λέει ότι για να αλλάξει τους συγκεκριμένους όρους, το οποίο συμβαίνει, χρειάζεται το consent, το δικό μου. Άρα εκεί και το 10% να έχει, με το 90% majority το δικό σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε αυτή σου την επιθυμία, γιατί χρειάζεται το consent του 10%. Εντάξει. Τώρα έχουμε τις υποχρεώσεις που επιθυμούν οι επενδυτές
να αναλαμβάνουν οι ιδρυτές. Και είναι κάποια από τα θέματα που έχουμε ήδη συζητήσει, δηλαδή το να μην επιτρέπεται, αφού φύγουν από την εταιρεία με τον οποιονδήποτε τρόπο οι ιδρυτές, να ιδρύσουν μια νέα εταιρεία, είτε και σαν ατομική επιχείρηση με ελληνικά δεδομένα, και να ανταγωνίζονται την εταιρεία για την οποία κάποτε είχαν πάρει χρηματοδότηση. Το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν θα επιτρέπεται ο ανταγωνισμός, και πάλι έχει να κάνει με θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά υπάρχουν και κάποια νομικά όρια. Δηλαδή τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορεί να πει σε κάποιον 10 χρόνια απαγορεύεται να κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι λίγο, είναι υπερβολικό. Το άλλο, το no solicitation είναι αυτό που είπαμε με τους υπαλλήλους, ότι δεν μπορείς να προσελκύσεις υπαλλήλους από την εταιρεία στην οποία είσαι σαν ιδρυτής και να πας να κάνεις κάτι αντίστοιχο. Η σύμβαση εργασίας που έχει ένας ιδρυτής μαζί με την εταιρεία, γιατί τα χρήματα που βγάζει ένας ιδρυτής για να ζήσει, είναι από την σύμβαση εργασίας του με την εταιρεία. Εκεί οι επενδυτές ζητάνε να μπει ένα όριο στο πόσα χρήματα θα παίρνει ένας ιδρυτής. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάποιος επενδυτής να παίρνει μηνιάτικο 50 χιλιάρικα το μήνα, ο ιδρυτής. Λέμε τώρα υπερβολές για να το καταλάβουμε. Το άλλο επίσης όμορφο που προσπαθούν να μαζέψουν οι επενδυτές, αυτό το, γιατί μιλάμε για high risk σχετικά επενδύσεις, έτσι δεν έχουμε εγγυήσεις, δεν έχουμε... είναι ότι σε περίπτωση που ο ιδρυτής, στον οποίο έχουν επενδύσει σαν άτομο, φύγει στο εξάμηνο, π.χ., έχουν δικαίωμα να του πάρουν πίσω κάποιες μετοχές του. Δηλαδή δεν φεύγει και έχει και τις μετοχές. Εάν φύγει στα 2 χρόνια, εάν και εφόσον, ανάλογα με το τι έχει συμφωνηθεί, αλλά εάν κάποιος το σπάσει το συμβόλαιο, πάει κόντρα σε όλα τα κατά που δεν επιτρέπεται να κάνει και φύγει, σαν άμεσο μέτρο έχουν δικαίωμα να του πάρουν τις συμμετοχές του. Εάν φύγει νωρίς, αν το πάμε κλιμακωτά, του παίρνουν πολύ μεγάλο ποσοστό και όσο πιο αργά φεύγει, του παίρνουν λιγότερο, εκτός εάν π.χ. διατηρήσει τα 3-5 χρόνια τα οποία τον έχουν δεσμεύσει, που του ανήκουν οι μετοχές και μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Και όταν λέμε φύγει, εννοούμε από το να πουλήσει μέχρι... μέχρι να δωρήσει. Ναι. Είναι η σύνηθη τρόπη να τα υπόλοιπα μέλη, οι υπόλοιποι συνιδρυτές, να σχολάσουν έναν συνιδρυτή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ξεκινάει μια ομάδα καλά, κάποιος βαριέται, πάει διακοπές, ξέρω εγώ, εξαφανίζεται. Εντάξει, εδώ προφανώς πάει κάποια συμφωνημένα. Αλλά καμιά φορά το οποίο είναι θολό. Ναι. Και υπάρχουν μάλλον τρόποι κανείς να προσπαθεί να μπορεί να απαλλαγεί από κάποια. Ποιοι είναι οι συνήθεις τρόποι, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Τι είναι τρόπος να το αποτρέψει αυτό. Πάνε μετοχές. Σωστό. Εγώ θα πω ένα έτσι πιο. Αν δεν υπάρχει το vesting που είπε η Χριστίνα, που συνήθως μπορεί να μην υπάρχει και vesting τόσο αυστηρό, αν κάποιος φύγει αργά. Κόβω τα φτερά και βάζω το διαβόλου τώρα. Να τα έχεις καλά με τους επενδυτές, ούτως ώστε αν χρειαστεί συνένεση να την πάρεις.